με την μπάλα σαν εξτρέμ, χτυπάω τον στόπερ τον μπακ και βάζω την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό που έχει κάνει δηλαδή στο 3-4-3. Απογοήτευση οι τρεις χαφ, απογοήτευση και ο Μουρ που μπήκε στη θέση του Σβάμπ, πάρα πολύ κακός ο Καντουρί, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής χωρίς μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή εγώ πάρα κάνουμε τρεις καλές εκπομπές και 10 να μην κάνουμε, δεν κάνουμε τίποτα, πρέπει να έχουμε μια ροή καλών εκπομπών, καλών ρεπορτάζ κτλ. Ο Σφιντεύσκι, μία καλός, μία κακός. Μία θα σου χαμογελάσει, μία θα σε βρεις. Χθες, πάρα πολύ κακός, έπεφτε στα μαρκαρίσματα, ήθελε να γίνει Γιαννακόπουλος, ο Πεφτοστέλιος να γίνει του ΠΑΟΚ. Δεν έχει στην Ευρώπη Πεφτοστέλιο. Πεφτοστέλιος ήταν ο Πεφτονίκος ή ο Πεφτοποιοσδήποτε. Να μην λέω πράγματα οπαδικά, δεν θέλω να κάνω ανάλυση με οπαδική αυτή. Δεν σε δίνει ο διαιτητής, σε βοηθάει ο διαιτητής. Δεν σου δίνει δύο πέναντι, δεν δίνει και στον Κρέσπο. Κωστά, για να ρωτήσω κάτι να το καταλάβω. Μας λες ότι ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι έκανε τις επιτυχίες που έκανε σε μονά παιχνίδια, αποκλείοντας και την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα, έτσι, με ένα 3-4-3 που έπαιζε τότε ο Αμπέλ Φερέρα και μάλιστα μας είχε φανεί στο ξεκίνημα της σεζόν κάπως. Και έρχεται ο Παύλο Γκαρσία, το αλλάζει και λέει ότι και οι ποδοσφαιριστές είναι πιο χαρούμενοι με αυτό το σύστημα, αλλά και παίζω αυτό το σύστημα γιατί πιστεύω ως Παύλο Γκαρσία ότι με το ρόστερ που έχω ταιριάζει καλύτερα στην τακτική. Και έρχεσαι και μας λες εσύ τώρα ότι όχι, με το ρόστερ που διαθέτει ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερα να παίζει με 3-4-3, δηλαδή πιο όχι πολύ πάντα. Με το χώρο. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει ποδοσφαιριστές, η οποία μπορεί να τα παίξει και τα δύο. Ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη διαχειρίστηκε καλές ομάδες, Γιάννη, και με την ταχύτητα που έφευγε, είχε γρήγορο rotation επιθετικό. Ναι. Από πίσω η μπάλα έφευγε γρήγορα. Εντάξει, υπήρχε ο Γιαννούλης, ο οποίος πήγαινε την μπάλα, ήταν το δεκάρι του ΠΑΟΚ. Ναι. Μια μεγάλη απώλεια ο Γιαννούλης. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ από τα χαφ, η γύμνια του στο να δημιουργήσει από πίσω, είναι ότι ο Γιαννούλης δεν είναι ο βαριστερός ο μπακ. Είναι ο χαφ, ο οποίος ξεκινούσε πολλές επιθέσεις, πάρα πολλές αντεπιθέσεις. Είναι ο μόνος που μπορούσε μαζί με τον Αγούστο και τον Μιχαηλίδη, που δεν παίζει κανένας από αυτούς χτες, να κάνει τη μεγάλη παλιά. Ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που μπορεί να το παίξει και το ένα και το άλλο. Ναι. Χτες έπρεπε να πάρει την μπάλα στα πόδια του. Από την άλλη όμως, το γρήγορο transition που μας λες ότι χρειάζεται η ομάδα όταν αναπτύσσεται. Όταν αναπτύσσεται. Χθες δεν είχε τέτοιο παίκτη ο ΠΑΟΚ. Αλλά κάθε μέρα μου κριτικάρεις τον Μπουχαλάκη και να λοιπόν η απάντηση στην ερώτησή σου γιατί παίζει ο Μπουχαλάκη στον Ολυμπιακό βασικό. Επειδή είσαι τέρας μορφώσεως ποδοσφαιρικής, το περίμενα το ερώτημα. Ναι. Ο Μπουχαλάκης λοιπόν, ο Γκαρσία, εγώ τον Γκαρσία τον Παύλο σαν παίχτη δεν μου έβγαζε. Δηλαδή όταν ήρθα με ένα προπονητή αντιπάλου ομάδος στην κατασκοπία του ΠΑΟ, ήμουνα σε μια κουβέντα και λέει ο κατάσκοπος τον προπονητή, αυτοί έχουν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι αργός, έχει ένα γρήγορο να το σκουπίζει τα σκουπίδια, το Βιτόλο εννοούσε. Ναι. Ο οποίος δεν πατάει ποτέ περιοχή, δεν έχει σούτ από μέση απόσταση, όμως μπορεί να βγάλει με 60 μέτρα μπαλιά να βρει κουτάκι της Coca-Cola που έχει τα 60 μέτρα. Mm-hmm. Αυτό ήταν του Γκαρσία. Ναι. Ο Μπουχαλάκης αυτό έχει. Ναι. Και έχει πολύ ωραία τοποθέτηση. Γιατί παίζει ο Μπουχαλάκης? Γιατί τα στόπερ του Ολυμπιακού, οι άλλοι χαφ ή οι μπακ, δεν κατεβάζουν την μπάλα ή στην πρώτη πάσα κτλ. Αυτό όμως στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι πολύ καλό, αλλά για τα δεδομένα του Ολυμπιακού που τον έχω ψηλά, εγώ όπως και τον πάω, θεωρώ ένα καλό κομμάτι, αλλά τα άλλα 4-5 παζλ λείπουν για να ολοκληρώσουν ένα καλό ποδοσφαιριστή. Ωραία. Ένα μάλλον καλό, ένα ποδοσφαιριστή πληρέστατο. Γιατί αυτό που λες για τον Γιαννούλη, που είναι αριστερό μπακ και όχι κόφτης ή χαφ, το είδαμε χαρακτηριστικά, το θυμάμαι, κόντρα στην Μπενφίκα δεν ξεκίνησε ένα γκολ και τα δύο γκολ του. Μια παλιά και μια ακούσα μόνος του. Και η παλιά, δηλαδή το γρήγορο transition είναι, φεύγω με την μπάλα γρήγορα, το καλύτερο όπως είναι να έχω μια παλιά όπως έκανε ο Κατσουράνης. Ναι. Ποιος λέγαμε, γιατί ο Κατσουράνης είναι τόσο καλός παίκτης, γιατί μαρκάρει, γιατί σουτάρει, γιατί έχει τον γκολ, αλλά μπορεί από τα στόπερ ή από τα εξάρια, στο πάω τον είχαμε εδώ, με μια παλιά 40 μέτρων, έβγαζε το Βιερίνια για παράδειγμα σε ένα σμένα με τον μπακ
στα 5 μέτρα απόσταση. Δηλαδή σε μεγάλο χώρο. Φτάσει στο ποδόσφαιρο. Είναι λεπτομέρειες οι οποίες ο ΠΑΟΚ χθες δεν τις είχε. Και το έγκλημα, για να τελειώσω, είναι ότι χαλάει το μεγαλύτερο του έγκλημα, χαλάει την τετράδα στην άμυνα. Βγάζει τον Ουαγέ, ο οποίος ενώ τραυματίστηκε ο καλύτερος του παίκτης, που τους έκανε άλλο κάτω τον ΠΑΟΚ, ο Κακουλής. Ο άλλος που μπήκε το παιδί, ο Σεχού, δεν ήταν τόσο καλός. Mm-hmm. Οπότε αυτός μπορεί να ανέβει απάνω να δημιουργήσει. Καλύτερα από τον Γιαννούλη που έχει κορονοϊό, είχε, και τον Ροντρίγκο Σουάρες. Χαλάει λοιπόν τα άκρα του, την άμυνά του. Βάζει τον Γιαννούλη αριστερά. Ο Γιαννούλης μετά από κορονοϊό και τραυματισμό το παιδί ήταν σε άθλια κατάσταση, όπως ο Τζιμίκας. Παιχταράδες είναι, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να παίξει 45 λεπτά. Mm-hmm. Βιερίνια, παιχταράς. Ένα τέταρτο με άσθημα. Χάλασε την τετράδα του. Μετά ο ΠΑΟΚ ανέβηκε και τελειώνω ψηλά να ρισκάρει. Τα δυο του center back, Γιάννη, είναι καλά. Αλλά στο μεγάλο χώρο, άλλο 30 μέτρα. Ανέβα κατέβα. Άλλο 6-7-8 μέτρα. Ναι, γιατί κάποιος θα σου πήρε, φίλε, με αυτό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο πήρε ο ΠΑΟΚ πρωτάθλημα αίτητος, έτσι, ναι. Αίτητος, αλλά, ναι. Να δούμε λίγο... Τέσσερα, Γιάννη, ο Αλέφαντος έλεγε τους παίκτες, πόσο χρόνο είσαι, ρε, 31, κλεισμένα είναι. Mm. Δηλαδή είσαι πολύ γέρος ή λίγο γέρος. Ναι. Ο Βαρέλα με τον Κρέσπο είναι 34 και 33 χρονών. Όπως και να έχει το ζήτημα, είναι παιχταράδες στον κλειστό χώρο. Αν βρουν την Κύπρο όμως, που είχε βαρύ σε τερφόρ, αλλά στο 60 έβαλε τον Τουρίς, ποιος είναι πιο γρήγορος, και γίνανε θέματα. Πολύ καλό κοουτσάρισμα ο... Πες το, ναι. Ο Μπέρκ. Βέβαια. Νορβηγός. Σώθηκε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις φάσεις. Το 1-0 από τον Κακουλή, που βλέπουμε πως ο Βαρέλα τον έχει χάσει τελείως στη φάση του γκολ, έτσι, γιατί παίρνει το rebound ουσιαστικά και σκοράρει. Θα δούμε την σοφάριση του ΠΑΟΚ που έχει προέλθει. Αυτό ήταν γκολ φανταστικό, ναι. Γιατί ο ΠΑΟΚ εκεί έχει ένα παίκτη παραπάνω, και βγάζει και τέταρτο τον Ζίβκοβιτς σε τακτικό κομμάτι και κάνει ένα τρίκ. Η μπάλα έπαιζε από δεξιά πολλές φορές και όχι από αριστερά. Γιατί? Γιατί ο Τζόλι στο ένας με έναν δεν θα μπει. Αν όμως μπει ο Ζίβκοβιτς και κάνει χώρο και την πάρει ο Τζόλι, ο Τζόλι είναι μεγάλος εκτελεστής, άμα του τη δώσεις μέσα, αλλά δεν μπορεί να τη βάλει εύκολα ο ίδιος απ' έξω μέσα την μπάλα. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν ο Ζίβκοβιτς έρχεται από τα εξτρέμ και επειδή παίζει με τρία χαφ και δεν υπάρχει δεκάρι ουσιαστικά, έρχεται και σαν δεκάρι και όλες οι πάσες του, αν παρατήρησες, πηγαίνουν διαγώνια προς το center forward και κλείνοντας ο Τζόλης να έρθει η μπάλα εδώ και αυτός να την πήρε εκεί πέρα. Mm. Και επειδή έχει πολύ καλά χτυπήματα της μπάλας, φάλτσα, ιστορίες, γκουντουπιέ, ό,τι θέλεις. Γι' αυτό το θέλουν και στη Γερμανία. Ομάδες και δεν είναι ψέματα και μπορώ να πω ότι ακούστηκαν κανένα δύο ομάδες, αλλά μην του δώσουμε και πολύ θάρρος γιατί μπορεί να τρελαθεί και να γίνει σαν τον Ζαμπά, ο οποίος παράτησε τον ΠΑΟΚ και έβγε χωρίς άδεια και πήγε στη Βραζιλία. Από τη σημαία πήρε άδεια. Πήρε άδεια από τη σημαία δηλαδή. Τους παράτησε και έφυγε. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς ότι ο Τζόλης, επειδή είναι στα 20 του χρόνια και σκοράρει με ιδιαίτερη ευκολία, έχοντας και γρήγορη αντίληψη και γρήγορη εκτέλεση μέσα στην περιοχή. Μήπως πιστεύεις ότι θα πρέπει ο Πάμπλο Γκαρσία ή όποιος προπονητής τον έχει να τον πάρει από τη γραμμή και να τον φέρει πιο κοντά στην περιοχή? Αυτό τώρα τακτικώς γίνεται, αλλά θέλει τι? Θέλει μια μπακάρα αριστερή, όπως είναι ο Γιαννούλης, όχι όμως τραυματίας έτσι, όπως είναι σαν τον Άγιο Φανούριο, τα μάγουλα τραβηγμένα. Mm-hmm. Εμένα με πήγε η μάνα μου σε έναν Άγιο, δεν θυμάμαι, σε ένα σκήνομα, είχα δει ένα Άγιο και κάτι κόκαλα. Μόλις μπήκε ο Γιαννούλης, λέω αμάν, σαν σκήνομα Αγίου είναι αυτός. Δεν φταίει το παιδί. Mm-hmm. Και θέλει και ένα οχτάρι, τύπου Μαντουιντή, σε αυτό το στυλ, στα καλά του, και μια μπακάρα, για να μπορεί το παιδί να μπαίνει, να έχει λιγότερο χώρο και να μην θέλει πολύ να πηγαίνει στο ένας με έναν που πρέπει να το βελτιώσει όσο μπορεί να βελτιωθεί αυτό. Γιατί αυτό η τόχη μου είχε πει και εσύ, μας είπε και ο σχορεμένος, αυτό η τόχη δεν το έχει. Δεν το έχει, ναι. Αυτό μας είχε πει. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς στην φάση που πετυχαίνει με το πέναλτι η Ομόνια το 2-1, αρχικά ο Ελκαντουρί χάνει την μπάλα στο χώρο του κέντρου.
και πώς στην εξέλιξη της φάσης ο Ελκαντουρί κάνει αυτό το αχρίαστο πέναλτι πάνω στον Λοΐζου. Πέναλτι κόπωσης. Ναι, αυτό και εγώ αυτό πιστεύω. Συμφωνώ σε αυτό, ήταν πέναλτι κόπωσης δηλαδή και δεν είχε καθαρό μυαλό λόγω της κούρασης και δεν άκουγε και το σώμα. Έκανε και ένα άλλο λάθος αυτός. Άλλαξε τη θέση στα στόπερ. Πέρασε το Βαρέλα αριστερό στόπερ και δεξί τον Κρέσπο. Ο Βαρέλα στο παιχνίδι με την Αϊντχόβεν έπαιξε αριστερό στόπερ, δεξί ο Ίγκνασον, να θυμάμαι, ναι, και αριστερό μπάκο Κρέσπο. Το πάρτι που έγινε από τον Κρέσπο, ένα κομμάτι του πάρτι, το κορονοπάρτι, ήταν και ότι με το αριστερό πόδι ο Βαρέλα δεν μπορούσε να κάνει πλάινα βήματα και δεν μπορούσε να μαρκάρει. Πρέπει να γυρίσει. Μέχρι να γυρίσει, άλλοι πέναλε. Τα γρήγορη. Ευτυχώς του άλλαξε. Είναι μια λεπτομέρεια η οποία Κρέσπο αριστερά, Βαρέλα δεξιά κανόνα. Αυτό λοιπόν το μπέρδεψε, το άλλαξε. Και δημιουργήθηκαν και εκεί κάποιε ανισορροπίε όσον αφορά το δίδυμο, τη χημεία των δύο κεντρικών οπισθοφυλάκων. Και φάνηκε μετά το 1-1, όπου έγινε και πέναλτι. Έκανε ο Κρέσπο και άλλο πέναλτι, το οποίο αυτό δεν το σφίριξε ο διαιτητή. Και ο Βαρέλα πελαγοδρομούσε στο μεγάλο χώρο σαν αριστερό στόπερ. Πάντως εδώ βλέπουμε στην φωτογραφία χαρακτηριστικά ότι το σκόρ είναι 1-1, είμαστε στο 82. Ο ΠΑΟΚ είναι αυτός που καίγεται για την νίκη, αλλά η Ομόνοια είναι αυτή που πιέζει, έχοντας μπροστά περισσότερους παίκτες από ό,τι έχει ο ΠΑΟΚ πίσω, έτσι. Ναι, γιατί ο Καντουρί ταύτισε. Είχε μπει ο Μπίσεσβαρ, ο οποίος μπήκε κουρασμένος. Ο Μπίσεσβαρ είναι πλέον παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Και ο Μουρκ δεν φημίζεται για το μαρκάρισμά του. Εντάξει. Έτσι λοιπόν χάσανε το κέντρο παρά το γεγονός ότι οι άλλοι είχαν δύο ποδοσφαιριστές και ο ΠΑΟΚ είχε τρεις. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Ότι χάθηκαν πολλές μονομαχίες και γίνανε πολλές φάσεις μέσα από τον άξονα. Να πω, έγινε μια στημένη φάση που πλευροκόπησε. Εντάξει. Χάσαν πολύ. Και φάνηκε πάρα πολύ η απουσία του Αγκούστο. Το Αγκούστο. Πάρα πολύ. Ειδικά ο νεβασμένος Αγκούστο στα τελευταία μάτς, που αν και οχτάρι μπορεί να κάνει αυτό που λες εσύ. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που αφορά στην βαθμολογία ranking της UEFA και πώς μετρώντας ήδη 6 σερί ήττες στα κύπελλα Ευρώπης έχουμε πέσει στην 17η θέση με την προοπτική να είναι προς τα κάτω. Προπτική. Με την κατεύθυνση είναι προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω. Θα μας εξηγήσει στο βίντεο η Μαρία Πετροπούλου τι σημαίνει αυτό, εάν συμβεί για τη νέα σεζόν και πώς διαμορφώνει το χάρτης στα κύπελλα Ευρώπης αναφορικά στις ελληνικές ομάδες και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ συνέχισαν με ήττες στις υποχρεώσεις τους στην Ευρώπη και έγραψαν νέο αρνητικό ρεκόρ για την Ελλάδα με 6 συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Οι τρεις ομάδες έκαναν 2 συνεχόμενες ήττες η κάθε μία σε Champions και Europa League, γράφοντας αρνητική ιστορία για τη χώρα μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού ποτέ ξανά δεν είχε εμφανιστεί 1-0 στα 6. Φαίνεται τελικά πως το Βαρέλι δεν έχει πάτο. Και αν λέγαμε πως η 18η ήταν η χειρότερη θέση στην ιστορία της Ελλάδα, στη βαθμολογία της UEFA, μάλλον θα πρέπει να κοιτάξουμε την 19η και πιθανότατα και την 20η. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ αποκλείστηκαν από την 5η αγωνιστική του Europa League και πλέον οι διαφορές μειώθηκαν στο ελάχιστο. Δεν συζητάμε καν να κοιτάξουμε πιο πάνω. Οι Κύπροι στην κόντρα με τον ΠΑΟΚ πήραν 4 βαθμούς και η Ελλάδα έμεινε με 200. Ανέβηκαν και στην 14η θέση της βαθμολογίας. Οι Τσέχοι θέλουν μια ισοπαλία να μας πιάσουν και την Σλάβια ήδη στους 32. Οι Ελβετοί μια νίκη και οι Κροάτες 2 νίκες για να μας ρίξουν στην 20η θέση. Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η Ελλάδα πολύ δύσκολα θα τερματίσει φέτος πάνω από την 15η θέση, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως από τη σεζόν 2022-2023 δεν θα έχουμε ομάδα στο Europa League. Ενώ εάν μείνουμε κάτω από την 18η θέση, ο πρωταθλητής θα μπαίνει στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ ο δεύτερος, ο τρίτος και ο κυπελούχος θα μπαίνουν στο δεύτερο προκριματικό γύρο του νεοσύστατου Europa Conference League.
Λοιπόν, δοκάρηκε μέσα μέρος δεύτερο. Ήδη μου έχει στείλει κάποια μηνύματα ενδεικτικά ο Νίκος Αβραμίδης, Κωστή, για να τα κουβεντιάσουμε. Δεν θα αλλάζω θεματολογία για τον ΠΑΟΚ, τον οποίο αφήσαμε καλύτερος παίκτης χθες, ο Τσιγκάρας, κακός τον έβγαλε ο Γκαρσία, ραπτό, πες γνώμη. Και αν ο Γκαρσία είναι ικανός, και ο Γιώργος από Τρίκαλα ρωτάει αν ο Γκαρσία είναι ικανός να πάρει πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, εντάξει. Και ο Μαντζουράκης πήρε πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό και άλλοι προπονητές πήραν. Δεν νομίζω όμως ότι αν οι ομάδες δεν ενισχυθούν έτσι όπως πρέπει να ενισχυθούν, είναι άπειρος ο Γκαρσία, κάνει σφάλματα, δεν παίρνει ο ΠΑΟΚ πολλά πράγματα στην τακτική, στις αλλαγές από αυτόν. Πήρε στο πρωτάθλημα, στην Ευρώπη δεν πήρε. Είναι δύσκολο και πρέπει να περάσει από Χαριλάου. Μάλιστα. Αν δεν περάσει από Χαριλάου, εγώ σου λέω και πόντους δύο να χάσει. Πρέπει οπωσδήποτε να τον πάρει εδώ ο ΠΑΟΚ και πάλι θα είναι πίσω. Ο ΠΑΟΚ δεν ακούω τι θα πάρει. Ο Τζόλακ, αν και θα παίξει την Κυριακή έμαθα, είναι δύσκολο στο σκοράρισμα. Mm-hmm. Δηλαδή πίσω γέρασαν οι δύο στόπερ. Άρα το βλέπεις δύσκολο, καλό. Γιατί το αν μου απαντά, αν θες 5 λεπτά για την κάθε ερώτηση, δεν θα βγάλει μου εκπομπή. Δεν το βλέπω να πω. Ωραία. Για το Τσιγκάρα χθες ήταν κακός, τον έβγαλε ο Γκαρσία. Το Τσιγκάρα καλός τον έβγαλε. Καλός ή κακός. Μα δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο. Μάλιστα. Ο Τσιγκάρας ούτε περιοχή πάτησε, ούτε μπάλα πέρασαν από τα πόδια του, ούτε πλαϊνό μαρκάρισμα είχε, μέτριος σε ριχά νερά. Μπορεί. Σε ένα παιχνίδι, σε αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Ωραία. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Να δούμε την εντεκάδα που παρέταξε ο Μάσιμο Καρέρα στην βαριά ήττα από την Μπράγκα με 2-4. Οπότε μιλάς πρώτος, Κωστή. Εγώ έχω σημειώσει δύο παρατηρήσεις. Κοίταξε. Εγώ θα πω για την ΑΕΚ ότι είναι μια ομάδα δομημένη ανώμαλα. Δηλαδή, από τη μέση και μπροστά και με τα χαφ που πήρε, κρίση, ήρθε ο Σιμόε πίσω, ο Σάκοφ είναι τεράστια, ανέλπιστη παρουσία, πολύ καλή. Ο Γκαρσία που τραυματίστηκε, ο Αλμπάνης πιο πίσω βέβαια, ο Μαχέρας που βγαίνει εκπληκτικά, τρία center four με πολύ καλά χαρακτηριστικά, οι δύο από τους τρεις τουλάχιστον, ο άλλος λιγότερο αλλά και αυτό σημαντικός, ο Μάνταλος στη θέση του. Είναι μια ομάδα η οποία το δύσκολο το έχει καταφέρει. Δηλαδή να παράξει ποδόσφαιρο, να βάλει γκολ με διαφόρους τρόπους, με σούτα από μέση απόσταση, με σέντρες, με στημένες φάσεις. Έχει βάλει ατομικές ενέργειες και έχει μια από τις χειρότερες τετράδες, κατά την άποψή μου, άμυνας στο πρωτάθλημα από τις μεγάλες ομάδες. Ναι. Δηλαδή, συγκρίσκει αξιοσέβαστος αλλαγέρος, Χλίτ πολύ μέτριος, Σβάρνας εξελίξιμος αλλά μέτριος, ο Ντελσελά όπως το λένε πάρα πολύ αργός και δύο αριστερά μπακ, ο Λόπεζ ο οποίος πιο πολύ για στόπερ μου μοιάζει, έχει αργά ανεβάσματα, δεν χαίρεσαι να τον βλέπεις, πεσμένος πολύ ο Ισούα, καλή μεταγραφή αλλά πολύ πεσμένος και δύο μπελάδες δεξιά, τον Μπακάκι και τον Μπαολίνιο. Και απορώ γιατί δεν παίζει μόνιμα ο Βασιλαντονόπουλος, εκεί ο οποίος είναι χάρμα οφθαλμών. Δηλαδή αν εξαιρέσεις ένα Βασιλαντονόπουλο, η υπόλοιπη ομάδα είτε παίζει με 3 στόπερ, 3-4-3-3-5-2, είτε 4-2-3-1, και αξίδες να μας στείλουν στο chat. Αυτό, λοιπόν, τώρα θα νομίζουν ότι τα έχουμε συνοηθεί, αλλά δεν προλαβαίνουμε καν να πούμε μια καλημέρα στο τηλέφωνο. Έχω ετοιμάσει αυτό ακριβώς το θέμα. Λοιπόν, να μείνει λίγο αυτή η εντεκάδα για να πούμε το εξής. Συμφωνώ, Χνίντ Ντενελτσιάρου, δύο μέτρη στόπερ. Ο Γαλανόπουλος, τελευταία φορά που ξεκίνησε βασικός, ήταν πριν από 12 μήνες, πριν από έναν χρόνο. Ταλαιπωρήθηκε πολύ το παιδί. Ναι. Τον βάζεις κόντρα στην Μπράγκα που πέρσι τερμάτισε στην τετράδα στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας. Αλλά ο Σιμόες, πολύ σημαντικός, αλλά και αυτός προέρχεται από μακροχρόνιο τραυματισμό. Είχε μείνει μεγάλο διάστημα εκτός αγωνιστικής δράσης και επιλέγεις αυτούς τους δύο μαζί για να τους βάλεις εκεί. Ο Μπακάκης είναι ντεφορμέ και νομίζω ότι θα έπρεπε το καλοκαίρι
να έχει φύγει. Το παιδί πιστεύω ότι έχει ξενερώσει που στα 29 του δεν πήρε μεταγραφή. Να πω δύο κουβέντες για το Μπακάκι, δευτερόλεπτα. Ναι. Ο ρόλος που του δίνει, το γκέι. Ο Μπακάκης πρέπει να πάει σε μια ομάδα, ή αν έπαιζε η ΑΕΚ έτσι, 3-4-3-3-5-2, τρίτος εσωτερικός, δεξής ή αριστερός στόπερ. Το να του δίνεις πολλά μέτρα, νομίζω ότι τον ταλαιπωρείς. Ναι. Και έχει απερίεργο. Κάνει πολλά βήματα, σαν τα σκυλάκια τα λουκάνικα. Mm-hmm. Το βλέπεις, στο Μίκι Μάους. Ναι. Τρέχει. Κάνει δύο κίνος ο μαύρος, που έχει αριστερά δύο διασκελισμούς, σαν τον Μπολ. Τον περνάει. Τον πέρασε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Ο Καρέρα, έχοντας θητεύσει πολλά χρόνια δίπλα στον Κόντε, δεν έχει φοβηθεί και έχει παίξει το 5-3-2 ή το 3-4-3 σε πολλές των περιπτώσεων. Έτσι. Θα δούμε χαρακτηριστικά το 0-2 που κέρδισε στο Αγρίνιο. Είχε Χνίντ, είχε Τσιγκρίνσκι, είχε Σβάρνα. Θα πάμε παρακάτω το 1-1 με τον ΠΑΟΚ. Είχε Νελετσιάρου, Τσιγκρίνσκι, Χνίντ. Τριάδα πίσω. Ωραία. Στο 3-0 που έχασε στην Πορτογαλία, είχε Νελετσιάρου, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνα. Σβάρνα, ναι. Και στο 1-4 της προάλλες με τη Ζόρια εδώ, Νελετσιάρου, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνα. Συγγνώμη, εδώ κέρδισε 1-4 εκτός έδρας. Κέρδισε μέσα εκεί, ναι. Ναι. Λοιπόν, ανεξαρτήτου δηλαδή του αποτελέσματος, εδώ είναι την ήττα που είχε στο ΑΚΑ από τη Ζόρια, παίζοντας με τριάδα πίσω. Βλέπουμε το εξής. Το προφανές ότι ένας υγιής Τσιγκρίνσκι ηγείται στα μετόπισεν, ανεξαρτήτως αν παίζει με ένα στόπερ ή δύο δίπλα του. Το βολεύει αλλά, τριάδα. Αλλά δεν μπορεί να βρει μια χημεία στα μετόπισεν. Εδώ βλέπουμε τις συμμετοχές που έχουν. Όχι, συγγνώμη, εδώ βλέπουμε τις τριπλέτες ή τις διάδες που έχουν παίξει στην καρδιά το μετόπισεν της ΑΕΚ στα επίσημα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν. Ωραία. Σημαίνει ότι αυτός ψάχνει να βρει και δεν βρίσκει γιατί δεν ικανοποιείται. Ναι, και δεν ικανοποιείται γιατί προφανώς πλην του Τσιγκρίνσκι, ο οποίος είναι βέβαια επιρρεπής στους τραυματισμούς και μίας κάποιας ηλικίας, τα άλλα παιδιά που έχουν έρθει το καλοκαίρι, εδώ είναι οι συμμετοχές Νελετσιάρου 11, Σβάρνας 10, Τσιγκρίνσκι 8 με αρκετούς τραυματισμούς, Χνίντ δεν έπαιζε, γκρίνιαξε ο μάνατζερ, τον βάλαμε να παίξει. Για το Σβάρνα έχουμε πει διάφορα, αλλά σε αυτούς εδώ τους στόπερ, και βάζω και τον Τσιγκρίνσκι λόγω τραυματισμών, ναι, νομίζω ότι ο πιο φρέσκος, πιο γρήγορος, πιο εξελίξιμος, εγώ θα διάλεγα, με όχι μεγάλη χαρά, αλλά θα το διάλεγα, θα μονιμοποιούσε το Σβάρνα εκεί. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο Καρέρα, ναι μεν έχει κάνει λάθη τακτικής, αλλά προσπαθεί να βρει μια χημεία ανάμεσα σε κεντρικούς αμυντικούς που τους βρήκε, τους φέρανε, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι μανολάδες, να το πω και έτσι όλοι αυτοί. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε εκεί έχει ένα θέμα, πιστεύω και θεωρώ, η ΑΕΚ. Να δούμε λίγο και τις φάσεις που έχουμε επιλέξει από το χθεσινό παιχνίδι. Εδώ είναι το γρήγορο γκολ της Μπράγκα, το 0-1 με τον Τορμένα, ο οποίος, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες να πατούν μεγάλη και μικρή περιοχή της ΑΕΚ, ουσιαστικά ανοίγει το σκορ μόνος του, χωρίς να πιέζεται τέλος πάντων. Τον έχει χάσει ο Χνίντ στην φάση εδώ. Στο 0-2 το γκολ του Εσγκάιο, η μπάλα θα περάσει κάτω από τα πόδια του Τσιντόντα σε μια παράλληλη σέντρα που πάλι θα βγει πρώτος στην πλάτη των αμυντικών της ΑΕΚ ως σκόρερ για να πετύχει το 0-2 και κάπου εκεί είχε τελειώσει το έργο. Ουσιαστικά στη συνέχεια η ΑΕΚ θα είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία χαμένη με τον Νέλσον Ριβέιρα από τα 2 μέτρα, 2.40, το έχασε αυτό. Εντάξει, όλα μπαίνουν όλα. Γιατί με το αριστερό πόδι, άμα είδε το γκολ που βάζει η ΑΕΚ, ναι, που έκανε το λάθος ο στόπερ με τον άλλον, το στόπερ, αυτή πάει και βάζει την μπάλα ο Ολιβέιρα και τι κάνει. Κάνει το πηδηματάκι για να τη φέρει στο καλό του πόδι. Ναι. Αν δεις τη φάση δηλαδή στο βίντεο, ναι,
επειδή χάνει το προηγούμενο ναι. με το αριστερό, δεν έχει εμπιστοσύνη τόσο πολύ στο αριστερό του πόδι, που πηγαίνει σε κενή εστία. Κάνει την περιστροφή. Κάνει περιστροφή, αυτή βάλει με το για δεξί. Για να το φέρει στο δεξί, ή, ναι, πάει στη φύση του, στο δεξί του πόδι. Ναι, ναι. Λοιπόν, και τον γκολ του Γκαλένο, το 1-4, το οποίο βέβαια ήταν πολύ ωραίο γκολ. Αλλά αυτό πάλι... χαίρεσε να το φας. Ναι, εντάξει, χαίρεσε να το φας, αλλά δεν έχει πέσει και παίκτη πάνω. Δεν πήγε και κάποιο κόφτησε. Να το δυσκολέψει, να το δυσκολέψει. Λοιπόν, να δούμε μια πιθανή εντεκάδα με Παναθηναϊκό, γιατί η ΑΕΚ πρέπει να συνέλθει γρήγορα. Έχει το Αθηναϊκό ντέρμπι την Κυριακή. Εδώ είναι με Τάνκοβιτς, Μάνταλο, Λιβάγια. Πιθανότητα παραμένει ο Νέλσον Ολιβέρα στην κορυφή της επίθεσης. Γαλανόπουλο, Σιμόες. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει. Ναι, το επιμένει αυτό πάλι. Ναι. Ινσούα, Βασιλαντανόπουλος, Σβάρνα, Συνδελτσιάρου και Τσιντώντας κάτω από τα... Είναι πολύ καλή εντεκάδα, αλλά συμφωνώ μαζί σου. Αν πρέπει να παίζουν 90 λεπτά, ιδιαίτερα ο Γαλανόπουλος, ο οποίος δεν είναι και πιο εύκολο σκάρι για να ήρθει σε φόρμα. Mm-hmm. Είναι γερό παιδί, φαρδί αυτό. Είναι καλός ο Βασιλαντωνόπουλος. Πολύ καλός ο Σβάρνας, καλύτερος από τον Χλίντ. Εντάξει. Και χωράει το Μάνταλο και το Λιβάγια μαζί. Τάνκοβιτς πολύ καλό εξτρέ. Θα προτιμούσα εγώ τον, πώς το λένε. Το Μαχαίρα. Τον άλλο το τον Ανσαριφάρτη. Έχω το... Το Ανσαριφάρτ, ναι, σωστά. Ναι, το γουστάρω πολύ τον Ανσαριφάρτ. Και εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο... Τους αγαπημένους. Εντάξει, μπορεί και να είμαι και συναισθηματικά, γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί έντονα το φάζω. Και ο Λιβέρα, εντάξει, σε μικρό χώρο μπορεί να κάνει πράγματα ή να τον θεωρεί ότι το κρατήσω στον πάγκο, μήπως μου χρειαστεί στο δεύτερο ημίχρονο κάτι. Εντάξει, εντάξει και εγώ πιστεύω μπορεί να ξεκινήσει ο Καρύμ. Καλή εντεκάδα. Ναι. Πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Εκεί ο Μπόλωνη δεν λέει να ξεκολλήσει από το 4-4-2. Η μία, το ένα σενάριο θέλει καλή το Μακέντα μπροστά. Σε αυτό το σενάριο ο Βηγιαφάνιες θα πάει έστω τύπη στη μία άκρη, στην άλλη ο Χατζηγιοβάνης ο Αϊτόρ. Με Μαουρίτσιο Αλεξανδρόπουλο, γιατί ο Κουρμπέλης την ώρα που είμαστε στο στούντιο δεν ξέρω, νομίζω ότι δύσκολα θα προλάβει, αφού ουσιαστικά εάν θα έμπαινε στη σημερινή προπόνηση και νομίζω ότι αποτελεί ρίσκο με μία προπόνηση και αν να μπει η αποστολή. Πάω, άλλος είναι ωραίος. Σάντσες, Ζαχαρίτης, Έγκεφελ, Πούγκουρας και Διούδης, αφού ο Βέλεθ είναι εκτός. Το άλλο να σενάριο ναι. θέλει 4-2-3-1 με Πούγκουρας, Έγκεφελ, Σάντσες, Ζαχαρίτη, Διούδη κανονικά, Μαουρίτσιο Αλεξανδρόπουλο, ή Κουρμπέλη που λέμε πως οι πιθανότητες δεν είναι μαζί του. Ναι, ναι, ναι. Αϊτόρ Χατζηγιοβάνη στα άκρα και μπροστά Καρλίτος με δεκάρι των Βηγιαφάνιες. Κοίτα και το προηγούμενο μπορεί να δεις κανένα σκηνικό τύπου Φορτούνι. Δηλαδή να ξεκινήσει δεξιά ο Βηγιαφάνες, αλλά να έχει πιο εσωτερικά, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, πιο εσωτερικές αρμοδιότητες. Ναι. Και να γίνουν κάποια τρίκ. Δηλαδή όταν παίζεται η μπάλα από τα αριστερά να έρθει πολύ πιο στο κέντρο. Ή ας πούμε ο ένας ο Χαφ να κλείνει να του πει κοίταξε να δεις Αλεξανδρόπουλε θέλω από σένα όταν χώνεται ο Βηγιαφάνης εκεί να κάνεις μια κίνηση λίγο προς την άλλη μεριά προς τα δεξιά. Μπορεί να τους τα λέει αυτά. Εντάξει, έχει βέβαια δυσκολεύει αλλά έχει το πλεονέκτημα ότι παίζεις με δύο φορ μπροστά. Από την άλλη αν παίξει με δύο εξτρέμ και το Βηγιαφάνιες δεκάρι, μπορεί ο Βηγιαφάνιες να είναι ακόμα πιο κοντά στην περιοχή, πιο πολύ από τον άξονα. Πάντως το 4-4-2 αυτός του αρέσει να απλώνεται, δηλαδή η τετράδα του, ας πούμε, τετράδα της μεσαίας γραμμής, τους έχει μακριά τους δύο ακριανούς και θέλει ταχύτητα με τον Αλεξανδρόπουλο την παίρνει. Ο Μαουρίσιο παιδεύεται σε αυτό το στυλ. Ναι. Δηλαδή και λόγω ηλικίας και λόγω τραυματισμών και λόγω σώματος δεν έχει και τόσο ελαφρύ σκαρί. Εκεί ταλαιπωρεί το Μαουρίσιο και επειδή κάνουμε και προβλέψεις ποιοι παθαίνουν τις θλάσεις, δεν το βλέπω να βγάζει. Oh. Να τη βγάζει καθαρή το Μαουρίσιο. Oh, κρίμα γιατί. Να τη γράψει και αυτόν. Ο Μπόλωνη περιμένει τον Γκουρμπέλη γιατί η πληροφορία μου είναι ότι σύντομα σε match derby.
αν και ο φετινός Παναθηναϊκός όλα τα παιχνίδια ντέρμπι τα έχει κάνει, τέλος πάντων, να παίξει με Μαουρίτσιο Αλεξανδρόπουλο Κουρμπέλη, ένα 4-3-3 καθαρό. Σφιχτό, ναι, βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Που δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Θα τον εξοντώσει ο Μαουρίτσιο και στην Νεάπολη, τον έβλεπα εγώ, έκανε καλή προπόνηση. Αλλά με αλφαρές τεχνική, όσο και να είναι. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα τώρα. Εντάξει, εγώ λέω θα τον χάσει. Του προειδοποιώ τον, τον Μπόλωνη. Θα τον χάσει το Μαουρίτσιο με αυτό το στυλ. Λοιπόν, ρωτάει ο Κώστας για καρέρα. Περάσαμε την ΑΕΚ, αλλά έτσι γρήγορα μία άποψη. Πιστεύεις ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Αδικείται ή όχι? Ο καρέρα, ο καρέρα κάνει ένα λάθος. Το οποίο δεν το έκανε ο άλλος που έμοιαζε με τον Μουστοτήρη, τον Μουστάκα, τον ηθοποιό προπονητής. Που έχασε τα κύπελα. Ο καλός προπονητής. Τον Ισπανό λες. Ε? Τον Ισπανό λες. Ισπανό, ναι. Έχοντας γνώση ότι πίσω έχει προβλήματα, πήγαινε σε ένα και ο άλλος, δύο προπονητές που παίζαν το 3-5-2, και άλλος με το πηγούνι το μεγάλο. Λοιπόν, ο Χιμένες και ο Πογέ. Ναι. Ο Πογέ, μου φαίνεται, ναι. Δίνανε μεγάλους χώρους, φεύγαν σε κόντρες, γνωρίζοντας ότι το υλικό, τουλάχιστον στην πίσω γραμμή, αυτοί δεν είχαν και μπροστά πολύ καλούς παίκτες. Δηλαδή, ανοίγεται πολύ. Και σαν Ιταλός, θα μου πεις, οι Ιταλοί τρώνε πολλά γκολ. Η Ίντερ έχει διαλύσει να τρώει γκολ. Και η Γιουβέντους και όλες οι ομάδες. Νάπολη και τα λοιπά. Και δεν προσέχει λίγο να γίνει πιο συντηρητικός. Την πληρώνει και σε χώρους μεγάλους. Και εκεί μπορεί να χάσει το έργο. Δηλαδή δεν φυλάγεται. Mm-hmm. Έχει ένα πιο αισιόδοξο στυλ παιχνιδιού. Με αυτά τα στόπερ, με τα μπακ που δεν είναι και τα καλύτερα. Πλην του Βασιλαντονόπουλου, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να είναι βασικός. Και γι' αυτό το λόγο, δηλαδή δεν προσέχει να καλύψει λίγο τις αδυναμίες του, τις ατομικές της ομάδος του αδυναμίες. Mm-hmm. Εκεί το κάνει, πιστεύω, μάλιστα, το έργο. Λοιπόν, πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Πέτρος ρωτάει τη γνώμη σου για τον Ενβιλά. Ο Ενβιλά είναι για μένα πολύ καλός χαφ. Πατάει περιοχή, έχει τρεξίματα. Και θα πάει ακόμα καλύτερα. Το θεωρώ πολύ καλό χαφ, mm-hmm, τον Ενβιλά. Εδώ βλέπουμε το πώς παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μαρσέη. Τα είπαμε και μεσοβδόμαδα. Θεωρώ πως καλώς ξεκίνησε ο Βρουσάη, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που η Μαρσέη δεν τον ήξερε και θα μπορούσε, και το παιδί το προσπάθησε, να ευνηδιάσει τους Γάλλους. Σίγουρα ο Ολυμπιακός στέκεται στην κακή διατησία που είχε. Εστιάζουμε στο δεύτερο πέναλτι, έτσι, με τον Ραφίνια, και το γεγονός ότι δεν πήγε καν στο ΒΑΡ. Αυτό είναι, Γιάννη. Πάνε στο ΒΑΡ και δώστε. Να δούμε ότι πάντα για τη γραμμή, εντάξει, τι λέει ο κανονισμός. Το ότι δεν πάει στη γραμμή, αυτό είναι ενοχλητικό πολύ. Ναι. Πάνε στη γραμμή και δες το εσύ. Mm-hmm. Είναι μια φάση δύσκολη. Το βίντεο πρέπει να το δούμε από το πλάγια εμείς. Αυτό έπρεπε να το δει. Έπρεπε δεν το ξέρω. Δει. Εγώ δεν θα εμπιστεύω μου το συνεργάτη. Αλλά ας θα το δω εγώ. Να έχω σίγουρο, ναι, το κεφάλι. Ναι. Λοιπόν, και να πούμε, για να μην έχει και λάθος εικόνα ή πληροφόρηση ο κόσμος, ότι ο διαιτητής, επειδή ακριβώς είναι ο άρχον του αγώνα, είναι αυτός που έχει και την τελική απόφαση. Δηλαδή, εάν για κάτι δεν είναι σίγουρος, θα πάει στο ΒΑΡ, δεν περιμένει το ΒΑΡ να τον καλέσει για να πάει, έτσι. Προφανώς ήταν σίγουρος για αυτό που έβλεπε, άλλο αν είδα εμείς μετά ότι έχει λαθέψει. Πάντως, δύο λόγια, αυτός ο Ολυμπιακός, αν είχε δύο μπακ φρέσκους, εγώ σου λέω τον Τζιμίκα και τον Ομάρ να έχει, mm-hmm, με αυτούς τους γέρους τους δύο, που κάνουν 30 μέτρα και γυρίζουν πίσω, δεν έχουν αυτά τα φρέσκα ανεβάσματα, κατεβάσματα. Έχει μπελά. Αυτή γέρη είναι και οι δύο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός εδώ είναι μια χίλιος πτέρνα. Ναι. Και το λένε και οι Ολυμπιακοί, δεν το λέμε εμείς μόνο. Ναι. Είναι γεροντάκια. Και ο Ραφίνια και ο Χολέμπας. Παιχταράς ο Χολέμπας. Αλλά τον πήραν τα χρόνια. Και στον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού δεν νομίζω ότι αποκτήθηκε για βασικός. Περιμένανε να βγουν άλλα παιδιά μπροστά. Δεν έχουν βγει ακόμα. Λοιπόν, να δούμε τις φάσεις, με σημείο αναφοράς βέβαια,
την φάση του Ραφίνια. Έχουμε Φορτούνη και Βρουσάη και Ελαραμπή στον συνδυασμό πριν τον γκολ. Έχουμε το 0-1 το οποίο θα γίνει με την ασίστ του Βρουσάη. Εντάξει, δεν υπερθεματίζουμε τώρα, αλλά σήκωσε κεφάλι και τον είδε τον Καμαρά, αυτό είναι δεδομένο. Τον γκολ του Καμαρά που είναι από τα ωραιότερα της αγωνιστικής και αυξάνει. Καμαράς αυτό το παιχνίδι θα αρέσει και το διάλεξε. Γιατί στα άλλα δύο ήταν πεθαμένος, πήγε πολύ καλά. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι δευτερόλεπτα, επειδή κάνει ένα τρίκο Φορτούνης, μπαίνει μέσα, πάει και πλαγιάζει ο Καμαρά από εκεί και του δίνει ο Καμαρά πλάτος κατά κάποιο τρόπο, κάτι το οποίο θα πρέπει να κάνει ο Γέρος Ραφίνια. Άρα ο Καμαρά χάνει και μαρκαρίσματα και μπούκες και σουτ και άλλα πράγματα. Δηλαδή ότι ο Φορτούνης ξεκινάει δεξιά και τραβιέται στο κέντρο και στο Χαριλάου έγινε αυτό. Δεν είδα τον μπακ να πηγαίνει πολύ επάνω. Τράβαγε ο Καμαρά εκεί κάλυψη. Που σημαίνει ότι ο Καμαρά κάνει πολύ περισσότερες δουλειές, τις οποίες είναι σαν ένας ψιλοχαμάλης του Φορτούνη, αλλά ουσιαστικά είναι χαμάλης του μπακ που δεν ανεβαίνει. Χαμάλης πολυτελείας, ναι. Βέβαια. Και είναι στα καλά του. Λοιπόν, να δούμε το πέταλτι του Σισε πάνω στον Τοβέν. Το καυτηρίεσε και ο ίδιος ο Πέντρο Μαρτίνς. Με τάκ βέβαια ότι ήταν μια αψυχολόγητη ενέργεια εκεί, αχρίαστη. Για αυτό το πέναλτι άλλωστε δεν γίνεται λόγος. Καταλήγουμε στη φάση του Ραφίνια, όπου ο ρέφερη τελείωσε αβίαστα και χωρίς να πάει στο ΒΑΡ, άκουσε το ΒΑΡ και έδωσε την εσχάτη. Ποια είναι ο κανονισμός εδώ? Ο κανονισμός τι ακριβώς λέει? Δηλαδή είναι χατμπολίστικος έγινε? Γιατί έχω ένα μικρό κενό. Και επειδή πήρα στον σύνδεσμο διαιτητών και κάνα δυο, δεν τα πάω καλά με τους διαιτητές, εγώ τους χωνεύω πολύ και δεν έχω σχέση να παίρνω τηλέφωνα. Αν πατάει τη γραμμή, αν την πατάει τη γραμμή, η γραμμή είναι περιοχή. Ωστόσο, είναι διαφορετικό το να γίνει μαρκάρισμα πάνω στη γραμμή, είναι διαφορετική η φάση αυτή που ουσιαστικά κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι το χέρι είναι εκτός περιοχής, μπορεί ναι, το πόδι του να πατάει. Αλλά αυτό, ο κανονισμός λέει, αν πατάω εγώ μέσα, λέμε ότι πατάω μέσα. Δεν ξέρω τι λέει ο κανονισμός, έχω κενό. Πατάω 10 πόντους μέσα, ας μην είναι αυτή η φάση. Το χέρι μου γίνεται εκεί. Ναι. Ο νόμος τι λέει, που πατάω ή που χτυπάει το χέρι? Μα είναι απλό, όπου γίνεται η παραβίαση. Ας μην μιλάμε για χέρι, αν το χέρι είναι εκτός περιοχής, είναι φάουλ, είναι εκτός. Ναι. Αν ήταν μαρκάρισμα. Μαρκάρισμα ναι. Κάτω στα μαρκάρισμα, πόδια, ναι, πάνω ναι. Στη γραμμή, είναι μέσα. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, τώρα είδαμε τις φάσεις του Ολυμπιακού. Να δούμε μια πιθανή δεκάδα κόντρα στον Βόλο, γιατί έχοντας την Τετάρτη και το μάτς με την Πόρτο, είναι δεδομένο πως ο Πέντρο Μαρτίνς θα προχωρήσει ένα ριζικό rotation. Βλέπουμε Μπάσε Μέδο, προφανώς εισαγωγικά τιμωρείται ο Σισε για το χαζό πέναλτι που έκανε. Θα δούμε Μπάσε στην δεκάδα. Ντρέγκερ, Βινάγκρε, να τους δούμε και στα δύο άκρα μαζί αντί για Ραφίνια Χολέμπας. Αυτή ναι, δεν είναι. Πόσο χρόνο είναι αυτό? Επιτσιρικάδες είναι και οι δύο. Ναι, τουλάχιστον θα ανεβούν πάνω. Λοιπόν, Μπουχαλάκης, μένει και ο Καμαρά να ξεκουραστεί. Πέπε με Φορτούνη. Ρατζέλοβιτς, Βρουσάη και ίσως ο Κάιπερς. Εντάξει, μπορεί να ξεκινήσει και ο Ελαραμπή και να βγει μετά εδώ. Να κρατήσουμε μια μικρή. Αν ξεκινήσει ο Ελαραμπή, Γιάννη. Η τετράδα του μπροστά είναι καταπληκτική. Ναι. Φορτούνη στη θέση του. Ρατζέλοβιτς πολύ καλός. Ο άλλος τριπλαδόρος μπαίνει. Δηλαδή είναι τετράδα πολύ παραγωγική. Αν ξεκινήσει ο Ελαραμπή. Εντάξει. Ναι. Είναι πολύ καλή τετράδα. Πίσω, τους μπακ θέλω να δω. Γιατί θα κάτσω να δω το μάτς για τους μπακ πιο πολύ, μιας και θα ξεκινήσουν. Ναι. Και εντάξει, άλλος τους ξέρει. Θα αφήσει εκτός τον Ελαραμπή. Από ό,τι μεταφέρει τώρα ο Νίκος Αβραμίδης, να είναι Ραφίνια, Εμβιλά, Χολέμπας και Ελαραμπή, φωτογραφία που είδαμε. Λοιπόν, τώρα να πάμε σιγά σιγά και στα προγνωστικά. Συγγνώμη, πιθανή Άρη, γιατί είναι πρώτος ο Άρης μετά την νίκη που έκανε μεσοβδόματος ο ξαναβόλης με τη Λάρισα. Μην γελάς, πρώτος είναι. Ναι, βαράνε, Αργιανή, ναι. Μην βαράς.
Λοιπόν, είναι κόντρα στον Ατρόμητο. Ένας Ατρόμητος, ναι, που δυσκολεύεται στον γκολ, αλλά πάντα είναι επικίνδυνος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης δεν είναι και, δεν έχει συνηθίσει να παίζει τρία μάτς τη βδομάδα. Κοίταξε, αυτό δεν είναι και πολύ σωστό. Ο Στρούγκεν θα πάει δεξιά, γιατί ο άλλος είναι τραυματίας, ο Σάκητς. Ναι. Θα τραβήξει το Στρούγκεν δεξιά και αριστερά θα πάει τον Κανέα. Αχα. Θα παίξει ο Δελιζής με τον Ρόου στα στόπερ. Δεν ξέρω αν πάρει ο Κάτσε. Θα πάει ο Σάσα με τον Ματίγια μάλλον εκεί. Γκάμα Γκαρσία στις πλευρές, Μπερτόλιο στο δεκάρι και ο Μάνος κορυφή. Αυτό έχω πληροφορηθεί εγώ. Ναι, άρα δεν έχουμε πετύχει ούτε ένα στην εντεκάδα. Μάλλον εντάξει, μόνο τώρα, το Μάνο, ναι, έχουμε πετύχει. Ο Μπερτόλιο δεκάρι, Γκαρσία Γκάμα τα πλευρά, Ματίγια Σάσα στα... γιατί ο Τζέκο λείπει. Μπορεί να πάρει και ο Κασική, δεν είμαι σίγουρος. Ξέρω για τον Σάκητς ότι θα πάει και ο Στρούγκεν. Δεν θα πάει με το στόπερ δεξιά. Θα παίξει ο Δελιζίσης. Θα βγει έξω ο Μπεναραβάν και θα παίξει ο Γκανέ αριστερά. Αυτό φαίνεται περισσότερο εφικτό και από ό,τι έμαθα και στην προπόνηση από τον Μάτζιο τον Άκη. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς το βλέπεις το μάτς αυτό? Εγώ αυτό το μάτς το παίζω. Έχω ένα φίλο που είναι φοβερό στα προγνωστικά. Mm. Δηλαδή, δύο εκπομπές στην Ελλάδα, δύο παιχταράδες στην Ελλάδα. Εσείς τον Μπέκ του Ιτέν και ο Μάντζος από εδώ πάνω με τον Γουλιανό τον έχει πάρει μια άλλη ομάδα. Φοβερές, καλύτερες στην Ελλάδα. Mm-hmm. Εγώ θα παίξω ένα-ένα σκορ χ. Με ένα Ευαγγέλου διαιτητή, στατιστικά, όπου βρίσκει τον Άρη τον. Ναι. Ναι. Εντάξει. Βλέπω χ όμως. Καλό και καλή μπάλα και από τους δυο. Είναι μάτς για να το δεις. Καλές ομάδες και ήδη. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε λίγο και τα προγνωστικά σε κάρτα για να τα δώσουμε, να τα έχουμε και αυτά. Ατρόμητος Άρης, χ υποθέτω, έτσι, αφού είσαι το 1-1. Χ και με σκορ, ναι. Χ με σκορ. Ωραία, χ. Εγώ θα πάρω διπλό. Διπλό, ε. Ναι. Ολυμπιακός Βόλος. Άσο και over. Άσο και over. Ναι. Over 2,5 εννοείς, έτσι. Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και γκολ-γκολ αυτό. Ναι. Δηλαδή να πετάξει 3 γκολ ο Ολυμπιακός και να φάει και ένα. Καλό. Σε αυτό το στυλ. Καλό. Θα το επιλέξω κι εγώ. Εντάξει. Όφι Απόλλων Σμύρνης. Εδώ άμα δεν γίνει καμιά ομορφιά, το βλέπω άσο το μάτς. Άσο. Εγώ το βλέπω γκολ-γκολ, γιατί πιστεύω, ναι, ότι ακόμα και να χάσει ο Απόλλωνας, ένα γκολ θα το βάλει. Έχει βελτιωθεί ο φόρα πάνω ο Ιωαννίδης. Έχω μάθει, κάνει ταχύτητες, ναι, έξτρα προπόνηση και τέτοια. Και το 3-5-2 του Παράσκου, θα δούμε. Ωραίο μάτς θα γίνει. Πάω Καστέρας Τρίπολης. 2-3 γκολ, λείπει ο καλύτερος παίκτης της Τρυπόλεως. Κάτσε, δεν λείπει, έχει κάρτες και επιλέχθηκε για να μην παίξει αυτό το μάτς. Και καλά κάνει, γιατί τα άλλα τα μάτς είναι πιο εφικτά. Δεν θα το πούμε ύποπτο. Εντάξει. Γιατί τώρα ο Κούγιας, αν μας ακούσει, μπορεί να μας πυροβολήσει, να μας πει ύποπτα είναι όλα. Όχι, εγώ είπα ότι επιλέχθηκε, αυτή είναι η αλήθεια. Επιλέχθηκε να μην παίξει αυτό αφού ο προπονητής επιλέγει. Τι να το κάνει, να παίξει την κόντρα με αυτό το ψηλό. Σου λέει κάτσε στην έδρα μου, θα κερδίσω corner foul, θα πηδήξω κεφαλιές εδώ. Ναι. Θέλω ταχύτητα. Ωραία. Ίσως να είναι και καλό για την Τρίπολη να βάλει τον γρήγορο, τον εξτρεμοφόρο μπροστά. Μπορεί να του βγει σε καλό, δεν ξέρει. Εγώ θα πάρω άσο με under 3,5. Άντε 3,5. Λοιπόν, πας Γιάννενα Λαμία. Άσο και άντερ. Άσο και άντερ. Εγώ θα κάτσω στον άσο. Ναι. Έτσι κι αλλιώς είναι καλή απόδοση. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Θα το πάρω το χ εδώ. Κι εγώ. Το, ναι, βλέπω και 1-1. Και γκολ-γκολ 1-1. Όσο όπως με τον Ατρόμητο το Άρης βλέπω και αυτό. Πανετολικός ΑΕΛ. Πανετολικό ΑΕΛ, βλέπω άσο, 0-1, άσο και άντερ. Άσο και άντερ. Ωραία. Εγώ θα πάρω ισοπαλία. Αν και είναι η ώρα του Πανετολικού για νίκη, αλλά θα πάρω ισοπαλία. Λάρισα έλειπαν πολλοί παίκτες, mm-hmm, με τον Άρη. Ναι. Και έγιναν και λάθη τακτικής από τον Τάτσι στο κομμάτι του στισίματος της ομάδος. Mm-hmm. Αλλά δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Γι' αυτό λέω κανένα τέταρτο παραπάνω. Να μας δώσει αρχηγός. Λέγε, κάποια στιγμή θα είσαι ακουστής. Λοιπόν, έγινε Κωστή. Να πω ότι αύριο έχουμε Bet Weekend στις 4.30. Εμείς θα είμαστε ξανά μαζί, πρώτα ευθέως, τη Δευτέρα, στις 6.
Καλό Σαββατοκύριακο.